Συγγνώμη για τις φωνές, αλλά όχι σας. Πάντως η φασαρία που κάνατε δεν ακουγόταν τίποτα. Το ξέρω. Γι' αυτό το σταματολίξαμε. Άρα βγήκατε κερδισμένοι όλοι. ναι, σωστό. Σωστό. Είναι σωστό. Μια αισιόδοξη προσέγγιση. Ναι. Λοιπόν. Τώρα, να έχουμε την ίδια αισιόδοξη προσέγγιση, θα κάνουμε συμφωνία, δεν θα κάνουμε. Ποια είναι τώρα η δική σας η... Να σας πω εγώ έτσι την εκτίμησή μου. Θα γίνει συμφωνία, διότι όλες οι πλευρές αντιλαμβάνονται ότι μία ρήξη, ας την πω και εγώ έτσι, είναι προς ζημία όλων. Ναι. Και νομίζω θα πρετανεύσει η λογική για να βρεθεί ένας κοινός τόπος ώστε να υπάρξει συμφωνία. Η Ευρώπη, εάν υποθέσουμε ότι οδηγήσει τα πράγματα σε μία ρήξη και γίνει αυτό που κατά καιρούς γράφουν διάφοροι, τέλος πάντων, να βρεθεί η Ελλάδα εκτός. Πρώτον, η Ελλάδα δεν είναι ένα απλό μικρό μέγεθος οικονομικό. Η Ελλάδα για την Ευρώπη είναι η πολιτιστική της ιστορία. Η Ελλάδα είναι γεωστρατηγική, αλλά ας αφήσουμε για ακόμα και αυτά. Εντάξει, ναι. Το επόμενο βήμα τι θα είναι αν υποθέσουμε ότι βγει η Ελλάδα. Ξέρετε, κάποτε είχαν πει στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί δεν κλείνεις έστω και με ένα συμβιβασμό το Κυπριακό. Και είπε ο Ανδρέας τότε ότι αν κλείσω το Κυπριακό θα μου ανοίξουν το Αιγαίο. Λοιπόν, δεν σταματάει η Ευρώπη. Όσοι βλέπουν τα πράγματα μακροπρόθεσμα στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι την επόμενη μέρα θα υπάρξει πρόβλημα στην Ιταλία, ναι, ακόμα και στη Γαλλία. Αλλά όμως, Υπουργέ μου, όλα αυτά είναι πολύ σωστά σαν πολιτική ανάλυση, αλλά εδώ και 4 μήνες βλέπουμε ότι αυτοί τα έχουν στυλώσει και δεν κάνουν πίσω ρούπι. Εντάξει, και αυτοί έχουν αιμονές, αλλά και από την άλλη μεριά δεν θέλουν να πάρουν απάνω τους όμως την ευθύνη της ρήξης. Ξέρετε, το αποφεύγουν με κάθε τρόπο. Τώρα με το χέρι στην καρδιά, Υπουργέ, αυτό το τετράμινο, πεντάμινο που υπάρχει ένα οικονομικό σφίξιμο εκ των πραγμάτων, ας πούμε, η κατάσταση στον τομέα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο καθημερινότητας, ας πούμε, γιατί και η καθημερινότητα λεφτά θέλει. Έχει ζοριστεί πολύ, έχει επιδεινωθεί, ας πούμε. Κοιτάξτε, δηλαδή με πάσα ειλικρίνεια, έτσι. Ναι. Όποιος πει ότι δεν ζορίζεται θα πει εύκολες κουβέντες. Όλοι ζοριζόμαστε και προσπαθούμε, εξορθολογίζοντας ό,τι βρήκαμε, να μπορέσουμε πραγματικά να κρατήσουμε το σύστημα στα πόδια του. Το σύστημα, παιδιά, υφίσταται μεγάλη πίεση. Η υγεία όλα αυτά τα χρόνια, με όλα αυτά που, με όλες τις περικοπές που εγώ έχω το θάρρος να σας πω ότι δεν ήταν πάντα αποτυχημένες. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλα τα λεφτά έπιαναν τόπο, διότι έχει διαρροές το σύστημα. Ακόμα και σήμερα έχει διαρροές το σύστημα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο που πονάει πάρα πολύ δεν είναι αυτό που φωνάζεται πολλές φορές, ότι υπάρχουν ελλείψεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν στον βαθμό αυτό που εμφανίζεται ελλείψεις, γιατί τους παρακολουθώ. Εκεί που έχει τρομακτικό πρόβλημα το σύστημα είναι προσωπικό. Υπάρχουν κλινικές που έχουν έναν γιατρό. Και επειδή είναι γιατρός δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αρρωστήσει, να έχει ένα πρόβλημα. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν υποστεί μία κάποια πρόβλημα. Με ένα δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να εχθές έστειλα μία επιστολή σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Ναι. Ζητώντας τους προτάσεις για να αλλάξουμε το σύστημα πρόσληψης των γιατρών. Διότι όσοι μας παρακολουθούν και ξέρουν τι σημαίνει η διαδικασία πρόσληψης των γιατρών, προχθές η κυρία Παγώνη στην ίδια εκπομπή τη δική σας είπε, μπορεί να χρειαστούν και 3 χρόνια. Άρα λοιπόν για να πάρω το προσωπικό που σήμερα έχω τη δυνατότητα, αυτούς που μπορώ να πάρω, πρέπει να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Αν δεν την επισπεύσουμε, δεν θα έχουμε ούτε σε 1,5 χρόνο για το. Ζήσε μα ήμουν να φας τριφύλι άμα δεν επισπεύσετε. Έτσι είναι. Υπουργέ μου, κοίτα όμως εδώ. Διαβάζουμε εδώ, γιατί πρέπει να τα ξέρεις και αυτά, ή αν δεν τα ξέρεις όλα να τα μάθεις. Ότι στο νοσοκομείο της Κατερίνης είναι 75 νεφροπαθείς, μια νεφρολόγος από 4 που θα έπρεπε να είναι. Ναι. Με αποτέλεσμα οι νεφροπαθείς είτε να κάνουν αιμοκάθαρση με μια απλή νοσοκόμα, είτε φεύγουν και πάνε αλλού λοιπόν, και κάνουν. Άκου να σου πω τώρα. Και μια μεθ στο ίδιο του κουτιού και δεν έχει γιατρό. Ναι. Άκουσε με για να δεις τώρα το σύστημα πώς λειτουργεί. Στο διπλανό νοσοκομείο της Βέλειας είναι 5 οι γιατροί στη μονάδα τη συγκεκριμένη. Ναι. Για τόλμησε να φέρεις ένα στην Κατερίνα να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, για να καταλάβεις. Από την Κατερίνα. Αυτά, υπουργέ, αυτά τα προβλήματα τα είχαν όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί υγείας.
Όχι, εγώ δεν έχω. Δεν τολμούσαν να φέρουν και να κάνουν. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, μα γι' αυτό και σου λέω ότι το αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε πραγματικά να επισπεύσουμε τις προσλήψεις γιατρών. Εγώ μίλησα προχθές και με τον διοικητή του νοσοκομείου. Είχε έρθει στο γραφείο μου. Α, τον κύριο Φαρμάκη, βεβαίως. Γιατί έχει λέει και μια μεθ που είναι στο κουτιού και δεν έχει. Λοιπόν, θα πούμε για τη μεθ. Είπαμε λοιπόν ότι να δώσουμε έναν επικουρικό μέχρι που να προσλάβει το νοσοκομείο μόνιμο γιατρό στη μονάδα τη συγκεκριμένη. Αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν. Δηλαδή οι επίγουσες ανάγκες σε μονάδες όπως είναι οι νεφροπαθείς θα έχουν προτεραιότητα. Δηλαδή οι ΜΕΘ, οι μονάδες νεφρού, οι παιδιατρικές μονάδες. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε μονάδα στην Ήπειρο που δεν υπάρχει, δηλαδή εντατική για παιδιά. Ολόκληρη η περιοχή, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιατρικές περιπτώσεις. Λοιπόν, έχουμε τέτοια προβλήματα. Είχαμε χθες μια σύσκεψη για τον Άγιο Ανδρέα, ένα μεγάλο νοσοκομείο. Πρέπει αυτά τα νοσοκομεία που σηκώνουν πολύ μεγάλο φορτίο να μπορέσουμε να τους καλύψουμε στοιχειωδώς τις ανάγκες. Ναι. Το ίδιο και στο Δρομοκαίτιο λέει. Μια νοσοκόμα είναι για κάθε 40 και τους δένουν στα κρεβάτια. Γιατί δεν τους κάνουν. Σύμφωνα με καταγγελίες, μερικές φορές και χωρίς να χρειάζεται, τους δένουν στα κρεβάτια. Ακούστε. Ετοιμάζομαι μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για 12.000 προσλήψεις, ετήσιες όμως, επαγγελμάτων υγείας. Δηλαδή νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ακτινολόγους, παρασκευαστές, τέλος πάντων όλα τα επαγγέλματα που παράγονται από τα ΤΕΗ, που είναι πάρα πολύ απαραίτητοι άνθρωποι. Γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε, λόγω της ορίμανσης των δικαιωμάτων κυρίως, αλλά και γιατί κάποιοι γιατροί λόγω της μείωσης των μισθών έφυγαν στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε 22.000 κενά. Όταν πήραμε τις 4.500, είπα εντάξει παιδιά, 4.500 είναι αυτοί. Τώρα που πάμε να τους κατανέμουμε, σε πιάνει δέος. Ναι. Διότι οι ανάγκες είναι τεράστιες. Ποια τρύπα να πρωτοκλείσεις. Ναι. Αν δεν μας δώσουν αυτή την έγκριση, αυτή την πρόσληψη των 12.000. Η οποία να είναι ξεχωριστή από τις 15 και από τις αυτές. Είναι ένα ξεχωριστό πράγμα. Ξεχωριστό. Αυτό το θέτεται στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και τα λοιπά. Όχι, είναι ξεχωριστό πράγμα. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν τα προγράμματα αυτά, απλώς αυτά τα πεντάμινα που ακούτε, ναι. Εγώ τους λέω να τον κάνω τι πέντε μήνες στον άνθρωπο αυτό. Ναι, μέχρι να πάει να μάθει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τουλάχιστον δώστε μου για 12 μήνες. Να αποκτήσει εμπειρία. Ναι, και πάλι δεν φτάνει. Πάλι δεν φτάνει, αλλά θα έχω 6 χρόνια μία ροή. Ώσπου να μπορέσω σε 3-4 χρόνια, παίρνοντας κάθε χρόνο 3-4.000 ανθρώπους, να μπορέσω να το ισορροπήσω το σύστημα. Αλλιώς δεν γίνεται. Μάλιστα. Πώς θα γίνει. Δεν μου λες κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ μου. Επειδή έτυχε να είμαστε και μαζί εκεί χθες στην κουβέντα για το αντικαπνιστικό. Ναι. Διαβάζω εδώ πέρα στην ημερησία. Ό,τι σχεδιάζεται, τα είπε λέει ο κύριος Μπασκόζος, ο Γενικός Γραμματέας, σχεδιάζεται να καταργήσετε το αντικαπνιστικό νόμο και αντί για χώρους εναντίον του καπνίσματος να βάλετε ώρες κατά του καπνίσματος. Κοιτάξτε. Δηλαδή να πάει το νόσμο και να απαγορεύεται, ας πούμε, κάπνισμα. Όχι, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Όλοι αντιλαμβανόμαστε και όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα, όσο και αν ενοχλεί τους φίλους με τους καπνιστές. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση που πρέπει η πολιτεία να πάρει πολύ καθαρή θέση απέναντι σε αυτό το θέμα. Ναι, εδώ λέει θα τον αλλάξετε. Ισχύει αυτό. Θα δούμε ακόμα δεν έχουμε καταλήξει τι θα κάνουμε. Εκείνο που εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολύ σαφή πολιτική απέναντι στο κάπνισμα. Διότι το κάπνισμα και η παχυσαργία, πρέπει να σας πω, είναι οι δύο μεγάλες αιτίες που μειώνουν το προσδόκιμο ζωής. Που δημιουργούν χρόνιες παθήσεις που επιβαρύνουν το σύστημα υγείας και καταστρέφουν. Πάντως, εμένα μου έχουν πει μαγαζάτορες, Υπουργέ. Και την αισθητική
και τον έρωτα και τα πάντα που έχουν να κάνουν με την ομορφιά της ζωής. Έδωσες επιχειρήματα πολλά τώρα. Μου έχουν πει μαγαζάτορες πάντως υπουργέ ότι το θέμα τους δεν είναι εάν γινότανε να επιβληθεί αυτό το μέτρο του αντικαμπλισμού σε όλους, θα ήταν εντάξει, κανείς δεν θα είχε παράπονο. Εδώ το θέμα είναι ότι αλλού εφαρμόζεται, αλλού δεν εφαρμόζεται. Έχουν ανταγωνισμό. Έχουν ανταγωνισμό. Σε ένα μπαρ που το εφαρμόζει δεν πατάει κανείς, στον άλλο που καπνίζει πάνε όλοι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι μια αλήθεια. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε αυτή την αδυναμία. Αλλά εάν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να το κάνουμε. Ναι, αλλά δύο λεπτά, Υπουργέ μου τώρα. Εάν έχετε αποφασίσει εκεί που λέει no smoking το εστιατόριο, να είναι no smoking 12 με 3 το μεσημέρι και 3 με 5 να καπνίζουν. Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπήρξε μια ιδέα. Αλλά, δεν θα το κάνει ο Υπουργός αυτό. Αυτό είναι χαζό. Εγώ πιστεύω, επειδή το βλέπουμε εδώ πέρα, ναι. Εγώ πιστεύω ναι. Ότι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς στο ζήτημα του καπνισμού. Πάντως να έχετε υπόψη σας ότι, το έχουμε ξαναπεί αυτό εδώ πέρα, φοβάμαι ότι είμαστε η μόνη χώρα σε όλο τον κόσμο που δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει αυτό το νόμο. Στη Ζιμπάμπουε άμα πας... Μας το λέγαμε προχθές στην εκδήλωση. Στη Ζιμπάμπουε άμα πας, πήγαινα στην Τουρκία μου, δεν υπάρχει. Πριν από 4 χρόνια, 5. Ζιμπάμπουε. Ναι. Κανονική ή κανονική. Στην κανονική Ζιμπάμπουε. Στην κανονική Ζιμπάμπουε έχουν εφαρμόσει το αντικαπνιστικό νόμο. Κοιτάξτε, πριν από 10 χρόνια, 15 είχα πάει στην Αίγυπτο και ενώ έξω καπνίζανε, μέσα στο μετρό δεν υπήρχε. Τα βλέπεις. Δηλαδή η καθαριότητα που είχε μέσα το μετρό. Λοιπόν, πρέπει και εδώ οι θεριακλείδες, οι Έλληνες, να καταλάβουν ότι υπάρχουν για κάποια όρια και υπάρχει και νόμος. Εδώ διαπιστώνω ότι καπνίζουν στα νοσοκομεία. Όχι. Ναι. Απ' έξω τώρα και στους. Εκεί στους συγγενείς τους αυτούς. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και τη στεναχώρια που μπορεί να έχει κάποιος, αλλά δεν είναι η λύση. Πρέπει λοιπόν σε αυτό το ζήτημα. Τώρα πέρα να σας κάτι τελευταίο, Υπουργέ. Οι γιατροί πληρώνονται τις. Λοιπόν, πώς τις λένε αυτές, όχι τις υπερορίες τους, τις εφημερίες. Τις εφημερίες, γιατί έχουν πολλά όπως τα έμαθες, ναι. Όπως τα μάθατε χθες, είχαμε πει 27 του μήνα θα πληρωθούν όλοι οι δικαιωμένοι. Πληρωθήκανε όλοι. Όπως πληρωθήκαν και οι εφημερίες στις 27. Πληρωθήκανε τα χρωστούμενα. Όλα. Πληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο. Το 2015, που αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Έχω την εντύπωση ότι τους χρωστάει το κράτος κάτι από πιο παλιά ή όχι. Τα παλιά, κοίταξε να δεις να σου πω κάτι. Τα παλιά πληρωθήκανε το 12, 13, 14, πληρωθήκαν τον Απρίλιο. Υπάρχουν όμως κάποια νοσοκομεία τα οποία δεν τροποποίησαν τους προϋπολογισμούς. Είναι κάποιες περιπτώσεις, 1, 2, 3 νοσοκομεία που υπάρχουν κάποια προβλήματα. Υπάρχουν επίσης και κάποιες ώρες που ήταν εκτός προϋπολογισμού. Δηλαδή δεν ήταν ενταγμένες στον προϋπολογισμό. Και θέλει μια νομοθετική ρύθμιση. Α, νομοθετική ρύθμιση θέλει. Ναι, αλλά πάντως όλα τα εντός των προϋπολογισμών οφειλόμενα έχουν τακτοποιηθεί. Τώρα με τις πολυεθνικές του Βαρμάκου που λες ότι σε πολεμάνε και ότι εσύ θα τους κόψεις τα λεφτά κτλ. Πώς πάει η μάχη. Την Τρίτη θα ανακοινώσουμε τη φαρμακευτική πολιτική. Όλοι, το πακέτο. Όλο το πακέτο και θα δείτε ότι θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη από αυτή τη διαπραγμάτευση. Τι δηλαδή, θα μειωθεί το φάρμακο για τον κόσμο. Θα μειώσουμε, κοιτάξτε, στη διαπραγμάτευση αλλάζουμε το rebate. Αλλάζουμε μια σειρά ζητήματα. Που έχουν να κάνουν με τις τιμές του φαρμάκου και το τι προσδοκά το κράτος από αυτό και από εκεί και πέρα θα μειώσουμε σιγά σιγά ορισμένες επιβαρύνσεις. Ας πούμε υπήρχε ένας κόφτης που έλεγε ότι πάνω από 50 ο πολίτης μπορεί να πληρώνει συμμετοχή μέχρι 50 ευρώ σε κατηγορία αυτή των φαρμάκων. Αυτό θα το πάμε στα 20 ευρώ. Δηλαδή ο κόφτης θα είναι στα 20. Είναι 3-4 μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουμε κατά πάσα πιθανότητα την Τρίτη που θα έχουν κατεύθυνση μείωση της συμμετοχής των πολιτών. Mm-hmm. Δηλαδή ό,τι πάρουμε από αυτή τη διαπραγμάτευση για να είμαστε συνεννοημένοι θα πάει σε παροχές. Ναι. Με τον ΕΟΠΗ τι γίνεται, Υπουργέ? Κοιτάξτε, να σας πω εγώ την πραγματικότητα του ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή, για να ξέρει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Ο ΕΟΠΗ όταν δημιουργήθηκε, δυστυχώς πήρε πάνω του φορτίο εκκρεμότητες
άλλων όλων των ταμείων χωρίς να γίνει κανένας απολογισμός. Πάντως εμένα ο κύριος Κοντός μου έλεγε προχτές, δεν ξέρω αν σας έχει δώσει τα στοιχεία, ότι αν τον εξοφλούσαν τον οποίο όσοι του χρωστάνε, ναι, ναι, δεν θα χρωστάγε τίποτα, δεν θα είχε έλλειμμα. Ναι, αλλά ποτέ, τερατώνται ποτά. Τερατώνται τα ποτά. Ακούστε. Η κοινωνική οποία οφείλει προς τρίτους ένα 300. Ένα 300 οφείλει και περίπου η κοινωνική ασφάλιση στον ΕΟΠΗ. Έτσι. Αυτό σου θα έρχονταν μία ή άλλη. 600 εκατομμύρια υπόλοιπο λήξη πρόθεσμων τα οποία κουβαλάει ο ΕΟΠΗ, διότι υπήρξε μία διάταξη τότε που έλεγε ότι ακόμα και σε χρόνο βάθος 5 χρόνων από την ίδρυση του ΕΟΠΗ θα μπορούν δικαστικές αποφάσεις που βγαίνουν για την περίοδο πριν τον ΕΟΠΗ να τις πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Αυτά είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια. Τώρα λοιπόν με τη συμφωνία είμαι βέβαιος ότι θα μπει μέσα και αυτό το πακέτο. Να μπορέσουμε τουλάχιστον να ξαφνίσουμε αυτά τα 600 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να φέρουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Στον ΕΟΠΗ, όπως θα σας είπε φαντάζομαι ο κύριος Κοντός, σε συνεννόηση και σε συνεργασία που έχουμε, ιδρύουμε 4 επιτροπές διαπραγμάτευσης. Σας λέω λοιπόν ότι από αυτές τις επιτροπές διαπραγμάτευσης που αφορούν το φάρμακο, αφορούν τα ιατροτεχνολογικά, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιατρικές πράξεις, προσδοκούμε να έχουμε πολύ σημαντικό όφελος. Πολύ σημαντικό όφελος. Αυτό είναι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά όσοι έχουν υπουργέ... Ότι στις ιατροδιαγνωστικές εξετάσεις, ναι, 54 εξετάσεις καλύπτουν το 70% της δαπάνης των 600 εκατομμυρίων. Ναι. Εντάξει, εξέταση αίματος, δηλαδή οι 54 βασικές. Ναι, ναι. Αλλά καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ μιλάμε για... Ναι, αλλά για αυτοί όμως τους χρωστάει πολλά λεφτά. Κοιτάξτε, σε κέντρα αυτά είναι πολλά. Σε διαγνωστικά, τις κλινικές, ναι. Ένα 300 είναι όλα αυτά που χρωστάει ο ΕΟΠΗ. Είναι διαχειρίσιμο το μέγεθος. Αν λάβει κανείς υπόψη του και τι του χρωστάνε. Ναι, αν λάβει υπόψη. Υπουργέ, κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπως θα ξέρετε και θα έχετε ενημερωθεί. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις φαρμάκων στα φαρμακεία. Πάει ο κόσμος να βρει φάρμακα και σχεδόν ένα στα δύο. Σοβαρά φάρμακα, δηλαδή. Από σοβαρά μέχρι ασήμαντα. Θα σας πω. Υπήρξε μια καταγγελία πριν από ένα μήνα του κυρίου Ρουράντο. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι ένας από δύο πολιτικούς στην Ελλάδα που εδώ και 4 χρόνια για το ίδιο πρόβλημα, για μια τεχνική έλλειψη που προέκυψε από τις πολυεθνικές, έκανα μήνυση. Λοιπόν, και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι. Με αυτά όμως πάει ο άλλος να πάρει 3 φάρμακα και το ένα, σίγουρα το ένα θα λείπει. Ο κύριος, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα σε τέτοια έκθεση. Ο κύριος Λουράντος μόλις μου με ειδοποίησε, τον φώναξα εδώ, φώναξα και τις πολυεθνικές, έκανα αυστηρές συστάσεις για να αποκατασταθεί. Και τι διαπιστώθηκε? Ότι δεν ήταν πρόβλημα έλλειψης πραγματικό. Έλεγε μια εταιρεία, θα θέλεις αυτό το φάρμακο, θα πάρεις κι άλλα 10 άλλα φάρμακα. Ναι. Και εκεί υπήρχε μια δυσκολία, διότι έλεγαν οι φαρμακοποιοί, εγώ το πήρα την πρώτη φορά, την επόμενη φορά τι να τα κάνω πάλι για τα ίδια φάρμακα, αφού δεν έχουν ζήτηση. Και εκεί υπάρχει ένα τέτοιο τεχνικό πρόβλημα περισσότερο. Μα υπάρχει, δεν υπάρχει εμβολία, αλλά ο καταναλωτής, ο άρρωστος αυτός που πάει να πάρει ένα φάρμακο. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε τέτοια έκταση. Υπάρχει μια δυσκολία σε κάποια φάρμακα, αλλά νομίζω η ροή συνεχίζεται. Δηλαδή, ό,τι γινόταν και παλιότερα. Δεν λέω ότι έγινε τώρα αυτό. Από πρόπερση έχει αρχίσει αυτό. Όχι, εμφανίζονται κατά καιρούς. Κατά καιρούς εμφανίζονται. Το παρακολουθούμε και το πιέζουμε όσο μπορούμε για να περιοριστεί. Τώρα, Υπουργέ, δεν μου λες κάτι για να κλείσουμε. Το κομμάτι της υγείας είναι στο πακετάκι της διαπραγμάτευσης τώρα που... Κοίταξε, βεβαίως είναι. Χθες είχα μια πληροφορία, ναι, ότι μας ζητούν να δηλώσουμε ότι δεν θα κάνουμε μονομερείς ενέργειες και ότι δεν θα επιβαρύνουμε το προϋπολογισμό. Δεν θα κάνετε προσλήψεις δηλαδή, εννοούσαν. Όχι, δεν ποιο θεωρούνται μονομερείς ενέργειες σε σένα? Ίσως εννοούν κάτι επιπρόσθετο, φαντάζομαι. Ναι. Εγώ δεν μπορώ, όχι να κάνω προσλήψεις, εγώ θα τους διαμηνήσω ότι οι δαπάνες στα νοσοκομεία το 2014 ήταν οι πραγματικές δαπάνες.
ένα 620. Στον προϋπολογισμό η πρόβλεψη είναι ένα 380. Οι εγγραφές που έχουν γίνει είναι πολύ λιγότερες. Εγώ ζητάω ένα 800 και θα τους το πω ότι χωρίς ένα 800 θα έχουμε ανθρωπιστική κρίση. Τι εννοούν μονομερείς ενέργειες στο δικό σου το χώρο? Μα θα το πεις όχι στους τροϊκάνους, στους δικούς σου. Ας πούμε να μην καταργήσω κάποιες... κατήργησα ας πούμε το 5 ευρώ. Τέτοια... Το 5 ευρώ στην στα νοσοκομεία. Και τι ζητάνε, να το ξαναφέρεις? Άμα πω εγώ τώρα μείωση της ασφαλιστικής συμμετοχής, θα μου πούνε είναι μονομερής ενέργεια. Γι' αυτό τώρα... Γι' αυτό το ευρουλάκι στη συνταγή, άστο καλύτερα. Όχι, εγώ και το ευρουλάκι το σκέφτομαι πως θα το διαχειριστώ, αλλά υπολογίζω ότι θα πάρω από τη διαπραγμάτευση χρήματα συγκεκριμένα, καθαρά, απτά που δεν μπορεί να αφισβητηθούν. Διαπραγματεύεσαι με τους θεσμούς ή με τους δικούς σου στην κυβέρνηση? Όχι, όχι. Με τα φάρμακα λέω. Με τα φάρμακα θα πάρει, οπότε θα έχει λεφτά να καταργήσει το ευρώ, τώρα κατάλαβα. Θα καταργήσω, θα κάνω διάφορα πράγματα στα πλαίσια τέλος πάντων μη επιβάρυνσης του προϋπολογισμού. Ναι. Αλλά εάν, τώρα επειδή θα λέμε τα πράγματα πάντα καθαρά, εάν δεν μου αυξήσουν τον προϋπολογισμό στο 1.800, είναι ένα ζήτημα το φθινόπωρο. Του Βαρουφάκη πες τα. Ο Βαρουφάκης δεν είναι και ο Μάρδας. Ο Βαρουφάκης, για να είμαστε δίκαιοι, από την πρώτη στιγμή έθεσε το θέμα ότι ο προϋπολογισμός, όταν του το είπα, του είπε ότι ο προϋπολογισμός στο νοσοκομείο πρέπει να πάει 1.800. Αν δεν τα αυξήσουν, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο? Κοιτάξτε, τα νοσοκομεία δεν πρόκειται να τα αφήσουμε με τίποτα χωρίς πλήρη στήριξη. Δεν θα λείψει από τα νοσοκομεία τίποτα. Τώρα το να λέμε ότι έλειψε βαμπάκι. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θέλω να το πω, στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα νοσοκομείο που τρέχει προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων, το βαμπάκι ήταν 2.500 ευρώ όλο τον χρόνο. Είναι αστείο να το λέμε τώρα ότι υπάρχουν δυσκολίες με τους προμηθευτές. Ναι, αλλά τα ίδια μας έλεγε η Υπουργέ, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω τώρα, τα ίδια μας έλεγε και ο Άδωνης. Όταν του φωνάζαμε, λέγαμε Άδωνη, δεν έχει πετρέλαιο. Έλεγε ότι είναι θέμα προμήθειας. Δεν έχει νόπνευμα, δεν έχει εντόνια, έλεγε για όνομα του. Έχω δώσει δύο τροπολογίες στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών. Πιστεύω στο νομοσχέδιο που θα έρθει το Υπουργείο Οικονομικών θα μπουν. Αφορούν τα ληξιπρόθεσμα από το Σεπτέμβριο που δεν έχουν πληρωθεί και αφορούν και συμψηφισμούς ΦΠΑ, clawback. Ναι. Που οφείλουν οι εταιρείες στον ΕΟΠΗ και οφείλει ο ΕΟΠΗ φάρμακα στις εταιρείες. Αυτά τα δύο μέτρα, εφόσον περάσουν από τη Βουλή, σας λέω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το ομολογούν και ήδη θα εξομαλυνθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Πάμε διάλειμμα. Προσοχή!